Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις διεργασίες για τις συμμαχίες για τον δεύτερο γύρο. Και φαίνεται πως από τα επιτελεία των δύο, και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δούκα, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Χάρης Δούκας είχε τις πρώτες τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο και την Άντια Γιαννακοπούλου, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, όχι ακόμη με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, προκειμένου να συζητήσουν, να τους συγχαρεί για την εκλογική τους, τα αποτελέσματα της προεκλογικής κούρσας, αλλά προφανώς και να διερευνήσει τις προθέσεις τους εν ώψη του δεύτερου και κρίσιμου αυτού εκλογικού γύρου που έχουμε την επόμενη Κυριακή. Αντίστοιχα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης έχει αρχίσει ήδη τις πρώτες τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις πρώτες επαφές με υποψηφίους του πρώην, όπως με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, και αυτός για να τον συγχαρεί για τα αποτελέσματα στην προεκλογική κούρσα, αλλά προφανώς και για να δει τις προθέσεις του, αν θα δώσει κάποια γραμμή. Πάντως, αλλά από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος στεναρά λέει ότι δεν πρόκειται να πει σε κανένα ψηφοφόρο ποιον να ψηφίσει στον επόμενο γύρο. Και αυτό το καταλάβαμε και από τις δηλώσεις όλων των υποψηφίων εχθές μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Κανένας δεν τοποθετήθηκε υπέρ κάποιου υποψηφίου. Θα το δούμε βεβαίως τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Κάτια Φωτιάδου, σε ευχαριστούμε πολύ.